Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο του Ρουφ. Μετά την λήξη του παιχνιδιού, Πανθυσιακός Αθλητική Ένωση Ηλίου 0-1. Για Ηλίου, πέτυχε την τέταρτη της νίκη, είναι αίτητη. Έχει σκοράρει, έχει πετύχει 11 τέρματα και δεν έχει δεχτεί κανένα μέχρι στιγμής. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, ένας νεαρός προπονητής που κάνει φέτος τα πρώτα του βήματα στην προπονητική ως πρώτος προπονητής σε ανδρικό τμήμα. Είναι ο Αντώνης Βασιλαματής. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το πρώτο σου σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη νίκη, το περιμέναμε. Ήταν μια ομάδα σφιχτή που είχαμε σήμερα για αντίπαλο. Την είχα δει και στα προηγούμενα αποτελέσματα ότι ήταν μια ομάδα που δύσκολα δεχόταν γκολ. Και τα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα που έπαιξε ήταν πολύ σκληρά, πολύ σφιχτά, πολύ κλειστά. Οπότε είχα πει στα παιδιά ότι πρέπει να έχουν υπομονή, να βρούμε τον γκολ και από εκεί πέρα να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα δεύτερο. Χάσαμε τον Άρη με κόκκινη σε κάποια στιγμή που είχαμε ανεβεί και πηγαίναμε για το δεύτερο γκολ. Οπότε μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Πιεστήκαμε σε 2-3 στιγμές. Όμως ήμασταν εκεί, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Και καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη πολύτιμη. Κλείσαμε ένα μικρό στόχο που είχαμε βάλει από την αρχή της χρονιάς με το 4-4. Ακολουθεί το ρεπό μας, να ανασυνταχθούμε, να μπουν και άλλα δύο παιδιά που περιμένουμε στην ομάδα. Να δουλέψουμε στις αδυναμίες και να δουλέψουμε κάποια καινούργια πράγματα που θέλω να δω για να είμαστε έτοιμοι για τη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αντώνη, δεν είναι ότι είστε αίτητοι, είστε η μοναδική ομάδα και στις τρεις κατηγορίες που δεν έχετε δεχτεί τέρμα μέχρι στιγμής. Έχετε σκοράρει 11 φορές και δεν έχετε δεχτεί τέρμα. Εντάξει, είναι γνωστό το ρήτο. Η άμυνα δίνει τα πρωταθλήματα, η επίθεση τις νίκες. Έτσι πάει. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια ισορροπία σε όλα τα τρίτα του γηπέδου, είτε είναι αμυντικό, είτε είναι κεντρικό, είτε είναι επιθετικό. Προσπαθούμε να βγάλουμε και συνεργασίες μπροστά και πράγματα που δουλεύουμε, αλλά και στην άμυνα πρέπει να έχουμε την απαραίτητη σοβαρότητα και να μην δίνουμε πολλές φάσεις του αντιπάλου. Ούτε σήμερα κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Μας μπήκαν κάποια προβλήματα όταν μείναμε με 10 και μοιραία στο τελευταίο τέταρτο το match έγινε λίγο grand guignol. Δημιουργήθηκαν κάποιες επικίνδυνες φάσεις στην εστία μας. Αλλά γενικά και στα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει, δεν έχουμε δεχτεί πολλές φάσεις και γι' αυτό και δεν έχουμε δεχτεί τα γκολ. Δεν είναι δηλαδή τύχη, είναι ικανότητα του ότι κρατάμε τον αντίπαλο μακριά και έχουμε πολύ την μπάλα στα πόδια μας. Γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε στα παιχνίδια. Η άποψή σου, Αντώνη, μέχρι στιγμής στις 4 πρώτες αγωνιστικές για τον Όμιλο. Για τις υπόλοιπες ομάδες. Κοιτάξτε να δεις, δεν έχω την απόλυτη εικόνα για να σου πω για όλες τις ομάδες. Βλέπω λίγο τα αποτελέσματα, τα διαβάζω, προσπαθώ να τα αναλύσω. Δεν έχουμε πολλές εικόνες από γάμα τοπικό, είναι λογικό αυτό, ούτε πολλές πληροφορίες. Προσπαθώ να προσεγγίσουμε τα παιχνίδια βάσει τη δική μας δυναμική αρχικά και δευτερευόντως στο ποιον αντίπαλο έχουμε να παίξουμε, είτε είναι εκτός είτε είναι εντός. Κοιτάζω να είναι η ομάδα πιο πολύ έτοιμη και συγκεντρωμένη σε αυτά που ζητάμε και δουλεύουμε μέσα στην προπόνηση εβδομαδιαία και στο μικρό κύκλο που περνάει, ας πούμε, από αγώνα σε αγώνα και λιγότερο στο βάση ποιο αντίπαλο θα παίξουμε. Βέβαια, σίγουρα είναι και σε σχέση με αυτό το παιχνίδι που είδα και στο ίδιο κύκλο που είχαμε παίξει με τους Λέοντες, βλέπω ότι ειδικά τα εκτός έδρας παιχνίδια θέλουν πέρα από όλα τα άλλα, θέλουν και καρδιά, θέλουν και δύναμη, θέλουν και πίστη, θέλουν και δύναμη, θέλουν και πράγματα που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας ή ένας τέχνης ποδοσφαιριστής για να μπορεί να διακριθεί. Ωραία. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα. Μου είπες ότι περιμένετε άλλα δύο παιδιά. Περιμένουμε δύο παιδιά να εκδοθούν τα δελτία τους. Έχουν καθυστερήσει λιγάκι για διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα. Να μου αναφέρεις τα ονόματά τους. Είναι ο Κότσι, ο Αλέξανδρος και ο Πιπίνης που δουλεύει μαζί μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θα βγουν και αυτά τα δελτία και περιμένουμε να μας βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούν περισσότερο. Πάντως έδεσαν οι έμπειροι παίκτες όπως ο Ανταλής, ο Άρης, ο Σπυροπάλι, ο Τριγώνης, με τα νέα παιδιά, με τους νεαρούς παίκτες. Εντάξει, ήταν μέλημά μου αυτό να δέσει η ομάδα και να υπάρχει και η εμπειρία μαζί με την ενέργεια και την νεανικότητα στην ομάδα. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα παιδιά που αναφέρεις δεν είναι μόνο ότι είναι έμπειρα παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν τις καταστάσεις του ποδοσφαίρου. Γνωρίζουν τα βασικά του ποδοσφαίρου, τα έχουν διδαχθεί, έχουν παίξει πολλά χρόνια και είναι λογικό να μας βοηθήσουν. Είναι λογικό. Είσαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία σου μέχρι στιγμής από τη διοίκηση. Η διοίκηση είναι κοντά σας. Δεν το συζητώ. Και ο κύριος Πυρίδης και ο κύριος Αναστόπουλος μιλάμε καθημερινώς, 2-3 φορές στο τηλέφωνο, είναι εκεί στις προπονήσεις.
Ό,τι έχουμε ζητήσει, αυτά που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το επίπεδο του γάμα τοπικού γίνονται, από το ρουχισμό των παιδιών, από τα βασικά πραγματάκια τέλος πάντων πρέπει να γίνουν για να, είναι, να νιώθει ένας εραστέχνης ότι είναι σε μια ομάδα και το σέβονται. Αυτά προσπαθούμε να κοιτάζουμε και όσο μπορώ και εγώ προσπαθώ να τους τρέξω, να τους βελτιώσω για να ανεβάσουμε επίπεδο την ομάδα και αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά. Ωραία. Αντώνη, αν ήσουν δημοσιογράφος, ποιον θα ψήφιζες σήμερα ως MVP της ομάδας σου και του αγώνα? Την έχει ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Δεν θέλω να ξεχωρίζω τα παιδιά αναφορικά με το τι έχουν κάνει στο παιχνίδι. Είχαμε 2-3 παιδιά που πήγανε πάρα πολύ καλά. Το ξέρουν και τους το έχω πει ούτως ή άλλως ατομικά. Δεν χρειάζεται να το πούμε στην κάμερα. Ωραία. Συγχαρητήρια για την πορεία μέχρι στιγμής. Εύχομαι επιτυχίες και να πραγματοποιηθεί ο στόχος της ομάδας που είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την κάλυψη και για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.